Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είσαστε, πώς πάνε τα κέφια. Σήμερα δεν είναι εδώ ο Δημήτρης, δεν μπορούσε να έρθει, αλλά δεν πειράζει. Θα κλείσω αυτή την εβδομάδα μόνη μου. Θα υποστείτε εμένα. Εντάξει, έχουμε συνηθίσει να τα λέμε και μόνοι μας, δεν πειράζει. Να ξέρετε ότι έχω πάρει όλες τις συμβουλές. Ό,τι ήθελε να σας πει ο Δημήτρης, το έχω εδώ στα χέρια μου, το κρατάω και θα σας τα πω αναλυτικά. Δηλαδή, μη φοβάστε ότι εγώ δεν είμαι η επιοικής της ομάδας, δεν είμαι προφανώς. Δεν είμαι η συνεπής, τι επιοικής, δεν είμαι η συνεπής. Αλλά δεν πειράζει. Θα δώσω τον αυστηρό μου τον εαυτό σήμερα για να έχετε και λίγο μούντα από Δημήτρη. Λοιπόν, στην παρέα μου όμως έχω και τη Φύλλα, φυσικά. Φοράμε Φύλλα γιατί νιώθουμε εικόνικα everywhere. Τι είπες? Εντάξει, συγγνώμη παιδιά, από το control, μία παρεμβολή. Φυσικά στην παρέα μου έχω και τη Φύλλα. Γιατί φορώντας Φύλλα νιώθω εικόνικα everywhere, θέλω να σας δείξω αυτήν την υπέροχη τη ζακέτα που έχω κλέψει από τον Δημήτρη, γιατί έχει τα κρύα του ακόμα, δείτε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Ξέρεις τι είναι? Είναι να φοράς αυτή την κουκούλα, να περπατάς, να φοράς τα ακουστικά σου, τα τύπου ραδιοφώνου που φοράμε εκεί πέρα στο ραδιόφωνο στο Mad Radio 106,2. Να φοράς τα ακουστικά και να νιώθεις έτσι φρέσκος. Youth. Νεολαία. Να νιώθεις αυτό το athleisure, το attitude. Τα λέω καλά? Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, ωραία. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Ξέρετε τι. Όταν λείπει ο Δημήτρης, χάνω λίγο το ρυθμό μου. Χάνω λίγο τα ρότα μου. Λοιπόν. Σήμερα λοιπόν θα πούμε για το ομαδικό πρόγραμμα STEP. Θέλω παρακαλώ μια φωτογραφία και να σταματήσω να ξεμαλιάζομαι με την κουκούλα μου. Το STEP δεν είναι, εντάξει, φυσικά και υπάρχουν ομαδικά προγράμματα STEP αποκλειστικά αυτά καθεαυτά, αλλά το STEP είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στα γυμναστήρια και πάρα πολύ και σε κυκλικές προπονήσεις, γιατί μπορείς να προσαρμόσεις πάρα πολλές ασκήσεις. Κάτσε λίγο μόνο να φτιάξω τα μαλλιά μου, γιατί με βλέπω στο monitor ξεμαλιασμένη. Μισό λεπτό, παιδιά. Αυτή ήταν η ζακέτα. Λοιπόν, άκου τώρα. Το STEP είναι μια μορφή αερόβιας άσκησης και η όλη δραστηριότητα γίνεται σε μια πλατφόρμα που κυμαίνεται συνήθως 10 με 20 εκατοστά ύψος από το έδαφος. Αυτά θα σου έλεγε ο Δημήτρης αν ήταν εδώ. Τι γίνεται τώρα? Πολύ καλός αποδοτικός τρόπος ανάπτυξης της αερόβιας ικανότητας, δηλαδή επειδή έχει και όλες αυτές τις αναλλαγές, κατευθείαν βλέπεις βελτίωση στο καρδιοαναπνευστικό σου. Έχει μυϊκή αντοχή των κάτω άκρων και ενδυνάμωση. Εγώ θυμάμαι δηλαδή στις προπονήσεις μας να μας βάζει συνέχεια καθίσματα, αλματάκια σε καθίσματα πάνω στο STEP και μετά πάλι κάτω. Ή ας πούμε εναλλαγές. Πού είναι ο Δημήτρης να τα εξηγήσει τώρα. Εναλλαγές με τα πόδια, κατάλαβες, πάνω στο STEP. Βοηθά στη βελτίωση της γενικής φυσικής κατάστασης και το πιο σημαντικό που απασχολεί όλους μας, ότι συμβάλλει στη μείωση του σωματικού λίπους και του ποσοστού λίπους. Τι άλλο θέλω να σου πω? Ότι απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, ανεξαρτήτως βάρους, και όλοι μας μπορούμε να το κάνουμε και φυσικά πάντα με τις σωστές υποδείξεις από έναν γυμναστή. Το STEP υπάρχει σαν ομαδικό πρόγραμμα, όπως είπα. Μπορείς να το βάλεις και εσύ όμως το πρόγραμμά σου σε ένα κυκλικό πρόγραμμα. Αυτά, παιδιά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για το STEP. Είναι πολύ ωραίο. Θα το δοκιμάσετε όλοι. Φύγαμε σε break με Tamta και Hold On και επανέρχομαι με θέματα διατροφής. Γεια σας, παιδιά. Εδώ έτσι βολεύτηκα εγώ τώρα. Μην μου πάρεις πάρα πολύ κοντινό και φαίνεται και η κάθε ατέλεια, βρε Ορφέα. Τι είναι αυτά που κάνεις? Λοιπόν, όχι, εντάξει, θα ξαναβολευτώ. Να σοβαρευτούμε λίγο, γιατί είμαι και μια οικοδέσποινα αυτή εδώ τη εκπομπή, ρε παιδιά, και ο Δημήτρης λείπει. Λοιπόν, άκου τώρα. Θα σας πω κάποια πράγματα. Είμαι η Γεωργία Κουτσοκώστα. Κανονικά μαζί μου είναι ο Δημήτρης Δρέσος, αλλά λείπει. Θα σας πω κάποια πράγματα που ο Δημήτρης δεν θέλει να τα λέμε. Θα σου μιλήσω για τη σοκολάτα. Αλλά για να μην τώρα κάνω πράγματα πίσω από την πλάτη του, θα σου μιλήσω για τη μαύρη σοκολάτα, γιατί για αυτήν μου επιτρέπει να πω. Άκου τώρα, γιατί η μαύρη σοκολάτα έχει πάρα πολλά ωφέλη και γιατί είναι πολύ καλό να το τρώμε και πριν την προπόνηση. Η μαύρη σοκολάτα καταρχάς ενισχύει την μνήμη. Οπότε μην νιώθετε ενοχές. Μαύρη σοκολάτα πρέπει να τρώμε. Και τουλάχιστον τρία κομματάκια, ξέρεις, τρεις σιρούλες από τη μαύρη σοκολάτα, να τις καταναλώνεις κάθε ημέρα. Δεν έχεις πρόβλημα, αρκεί να είναι στο διατροφικό σου πλάνο. Ενισχύει τη μνήμη γιατί οι φλαβανόλες που περιέχονται στο κακάο λέγεται πως ενισχύουν τις γνωστικές λειτουργίες. Τέλειο. Εμάς θυμάμαι και στις Πανελλήνιες μας λέγανε να τρώμε σοκολάτα για να έχεις καλύτερη μνήμη, πράγματι και καλύτερη απόδοση. Επίσης, η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας αυξάνει τη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο και αυτό επιδρά θετικά στη μνήμη αλλά και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Να συνεχίσω με τα ωφέλη. Θέλετε κι άλλα? Προστατεύει το δέρμα μας. Καλά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μαύρη σοκολάτα.
Η μαύρη σοκολάτα έχει αρκετά αντιοξειδωτικά συστατικά που βοηθούν στην καταπολέμηση των ρητίδων, βελτιώνουν τη ροή του αίματος και προστατεύουν την επιδερμίδα από τις ακτίνες UV. Και άλλο θετικό, βοηθά στην καλή πέψη, γιατί κάποια βακτήρια του εντέρου τα μετατρέπει εκεί πέρα σε απορροφήσιμες αντιφλεγμονώδεις ενώσεις. Πολύ ωραία τα λέω. Υπάρχει λόγος που πρέπει να τρώμε μαύρη σοκολάτα, παιδιά. Επίσης, πιο υγιής οδοντοστοιχεία. Γιατί έχει αντιβακτηριδιακές ενώσεις πάλι που εμποδίζουν το σχηματισμό πλάκα στα δόντια. Καλά. Και καταπολεμά και το άγχος, γιατί το κακάο χαλαρώνει τα τυχώματα των αιμοφόρων αγκείων με συνέπεια τη μείωση της αρτηριακής πίεσης και τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Άρα τι έχουμε πει. Ότι μειώνει το άγχος, το έχουμε πει. Ότι βοηθάει στο δέρμα μας, το έχουμε πει. Ότι ενισχύει τη μνήμη και τις γνωστικές λειτουργίες. Θέλεις άλλο λόγο για να φας μαύρη σοκολάτα πέρα από το τι είναι νόστιμη? Κανέναν. Πάρε ένα σοκολατάκι, τσίμπατο και χαλάλι σου. Αμέσως τώρα, Ευαγγελία με φωτιά. Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε Fit Me Up by Fila. Ήθελα να σας δείξω πώς αξιοποιείτε τη Fitball διαφορετικά τώρα που λείπει ο Δημήτρης. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα χρειαζόταν να ξαπλώσω, να τεντωθώ. Ξέρεις, όχι πολύ κολακευτικές πόζες. Και εντάξει, έχουμε μία εκπομπή εδώ. Έχουμε και ένα επίπεδο. Λοιπόν, στην παρέα σου λοιπόν είμαι εγώ, η Γεωργία Κουτσοκώστα. Κανονικά είναι και ο Δημήτρης Δρέσος, αλλά σήμερα απουσιάζει. Μόνο για σήμερα. Ή λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Τριημεράκι. Καλό. Λοιπόν, στην παρέα μας όμως έχουμε και τη Φύλλα, το διασημότερο ιταλικό streetwear brand. Ένα cult brand που υπάρχει από το 1911. Το brand που έχει athleisure attitude, έχει fast forward style και premium ποιότητα και στις συλλογές ρούχων και στις συλλογές παπουτσιών. Και εμείς φυσικά πάντα προτιμούμε τη Φύλλα γιατί νιώθουμε iconic everywhere, έτσι. Όπως και πάρα πολλοί celebrities και πάρα πολλοί καταξιωμένοι αθλητές και πάρα πολλοί fashion opinion leaders. Πάμε τώρα λοιπόν λίγο στο θέμα μας στα γρήγορα. Για να σου πω, το motivational tip μας. Διάβαζα τώρα πρόσφατα ένα βιβλίο που λέγεται «Μη βίαιη επικοινωνία». Δεν έχει καμία σχέση με τη διατροφή, αλλά έχει πολύ σημασία με το πώς μιλάμε στον εαυτό μας. Και αυτό που θέλω να σου πω σήμερα είναι να μην κατηγορείς τον εαυτό σου. Αντί να χάσεις μία προπόνηση και να πεις «Πω από τώρα έχασα την προπόνηση και γιατί το έκανα αυτό και είμαι τεμπέλης», ας πούμε, ή να βάλεις μία ταμπέλα στον εαυτό σου και να πεις «Είμαι τεμπέλης». Δεν σηκώνομαι να πάω για γυμναστική, δεν μου αρέσει η γυμναστική, πώς θα μπω εγώ σε φόρμα. Να μιλήσεις πιο όμορφα στον εαυτό σου και να πεις «Δεν πειράζει, πάμε από σήμερα. Εστιάζω στο τώρα. Ξεκινάω σήμερα αυτό που δεν κατάφερα τελικά να κάνω εχθές». Και γενικά, πραγματικά να μην σκέφτεσαι κατά από αυτό το «άργησα στο γυμναστήριο, δεν θα πάω». Και όλα αυτά, ξέρεις. Να μην μιλάς άσχημα στον εαυτό σου γενικά. Αυτό δεν είναι μόνο για τη διατροφή. Αυτό είναι γενικά για τη ζωή μας. Καλά δεν τα λέω. Θέλω να μου δώσετε λίγο feedback εκεί πέρα από το control. Λοιπόν, το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που θέλεις να προσπαθήσεις να καλύψεις το χρόνο που έχασες με υπερβολική άσκηση. Επίσης θα σου γυρίσει εναντίον σου αυτό και επίσης θα σου γυρίσει boomerang. Οπότε καλό είναι, ρε παιδί μου, εάν έχεις χάσει πάρα πολύ προπόνηση, να το πας πάλι σταδιακά από εκεί που το άφησες. Αυτά είναι τα tips μου για σήμερα, τα motivational. Και θα τα αφήσω εδώ. Λοιπόν, στα καλύτερά μου από Σάκη Ρουβά πάμε να ακούσουμε και τραγούδισέ το και πες το στον εαυτό σου και πίστεψέ το. Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Φτάσαμε αισίως στο τελευταίο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής. Πώς τα έχω καταφέρει σήμερα χωρίς τον Δημήτρη δεν ξέρω. Αλλά εγώ είμαι εδώ, η Γεωργία Κουτσοκώστα. Με ανέχεστε και με αγαπάτε και το ξέρω. Μην πειράζει. Εμείς είμαστε οι χαλαροί οι τύποι. Όχι σαν τον Δημήτρη που είναι νουμπάς. Καλά, λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια. Αν ήταν εδώ θα τα έλεγα αυτά. Μόλις θα τα έλεγα, αλλά θα τα ακούγα κιόλας. Στην παρέα μου όμως φυσικά έχω και τη Φύλλα, το cult brand από το 1911, το brand που έχει athleisure attitude, έχει ανατρεπτικό στυλ, έχει εκρηκτικό συνδυασμό premium και fast forward ποιότητας. Γενικά είναι ένα brand που το επιλέγουμε γιατί νιώθουμε iconic everywhere φορώντας το, γιατί έχουμε δει και πάρα πολλούς celebrities να επιλέγουν αυτά τα ρούχα και αυτό το brand, όχι μόνο στην καθημερινότητα αλλά και σε δημόσιες εμφανίσεις τους. Επομένως το έχουν ξεχωρίσει και εμείς το ξεχωρίζουμε και νιώθουμε iconic. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στους celebrities, μιας και ανέφερα τους celebrities, γιατί αυτή εδώ η ώρα είναι ώρα αφιερωμένη στους celebrities και για σήμερα έχουμε Daniel Craig. Μπορώ να δω φωτογραφία? Οχ, Παναγιώτα, τι μου κάνεις για Σαββατοκύριακο. Δες εδώ φωτογραφία, ε. Αχ, 007. Για την ταινία λοιπόν του James Bond, μπήκε σε ένα πρόγραμμα διατροφής και προπόνησης που δεν είχε ακολουθήσει πιο πριν. Άκου. Για 2 ολόκληρους μήνες ο Daniel Craig ακολουθούσε πιστά τη ρουτίνα που του είχε σχεδιάσει ο Waterson. Για 2 μήνες. Ξεκούραση μία ημέρα ανά εβδομάδα. 6 στα 7. Ακολουθούν μερικές από τις βασικές ασκήσεις. Άκου τώρα.
τα barbell thrusters. Η κλασική άσκηση με την μπάρα που είναι σχεδιασμένη για μυϊκή υπεροπλία τόσο του άνω όσο και του κάτω μέρους του κορμού. Στα διαβάζω γιατί είναι και λίγο tips από την Παναγιώτα, λίγο από τον Δημήτρη, να σας τα λέμε εμπεριστατωμένα γιατί εγώ ούτε γυμναστρία είμαι, ούτε διατροφή έχω σπουδάσει, οπότε καταλαβαίνετε. Ο Κρέγκ έκανε καθημερινά 3 σετ των 10 επαναλήψεων με εναλλασσόμενο βάρος από 5 μέχρι 15 κιλά. Μία δύσκολη άσκηση, δηλαδή απαιτητική άσκηση, και θρέφει και πάρα πολύ τους μύες. Λοιπόν, δεύτερη, τα step-ups με βαράκια. Χρησιμοποιώντας αλτήρες ή kettlebell, ο Κρέγκ έκανε 3 σετ των 10 επαναλήψεων. Στη δεύτερη περίπτωση, 10 αναπόδι. Είτε ανεβαίνοντας σκάλες, είτε με βήματα σε κουτί. Επίσης πάρα πολύ δυνατό για πόδια. Αλλά είδατε κιόλας στην φωτογραφία πόσο δυνατό και κορμό, και ώμους, και στήθος, και πλάτη, και πόδια. Δηλαδή, γενικά έχει ένα δυνατό σώμα. Δεν είναι ότι κάπου έχει ατροφία, παντού είναι. Παντού τον είδαμε να είναι υπερτροφία, θα πω. Άρσης ποδιών στο μονόζυγο. Ο Άγγλος, το οποίο συμπλήρωνε καθημερινά 3 σετ των 10 επαναλήψεων, πάλι βλέπουμε εδώ πέρα 3 σετ των 10 επαναλήψεων, άρα καταλαβαίνεις ότι είναι αποτελεσματικό. Για επιπλέον πόντους και κοιλιακούς, συνήθιζε να κρατά έναν αλτήρα μεταξύ των ποδιών καθ' όλη τη διάρκεια. Να κάνεις που κάνεις μονόζυγο, να βάζεις και αλτήρα στα πόδια. Push-ups, εννοείται, δεν αποτελεί εξαίρεση, συμπλήρωνε 50. 50 επαναλήψεις καθημερινά. Πιέσεις στήθους στον πάγκο. Γι' αυτό βλέπεις και ότι έχει τέτοιο στήθος ο άνθρωπος. Μία από τις βασικές ασκήσεις με 2 αλτήρες, πάνω από το στήθος με τα χέρια τεντωμένα. 10 επαναλήψεις, 3 σετ, διάλειμμα 1 λεπτού το καθένα. Αυτά έκανα εγώ προπόνηση. 3 σετ των 10 επαναλήψεων. Απλά, απαιτητικά, αλλά 3 σετ των 10 επαναλήψεων, παιδιά, όλοι μπορούμε να βγάλουμε. Βέβαια, είναι ανάλογο και ο καθένας σε πόσα βάρη θα. Να το προσαρμόσει ο καθένας στα δικά του τις δικές του ανάγκες. Ο Κρέγκ, λοιπόν, θα σου πω τώρα για τη διατροφή του. Απέβαλε όλα τα πρόχειρα φαγητά από τη διατροφή του και στη θέση του έβαλε τα φρούτα, τα λαχανικά, τα αυγά, τα ψάρια, το κοτόπουλο και τα snack πρωτεΐνης και τα shake πρωτεΐνης. Άρα, πρωτεϊνική, καθαρή δίαιτα σε συνδυασμό με την άσκηση, βλέπεις ότι μπορεί να καταφέρει οποιοδήποτε να έχει τέτοιο κορμί. Και έτρωγε περίπου 5 με 6 σχετικά ελαφριά γεύματα την ημέρα. Μικρά γεύματα, καθαρή τροφή, άσκηση. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται και πάρα πολύ ενυδάτωση. Αυτά. Τα έχουμε πει αρκετές φορές για το ότι αυτό είναι το κλειδί. Όλοι προσπαθούν αυτοί που έχουν το κορμί που έχουν, δεν τους δόθηκε. Όλοι το προσπαθούν με προσπάθεια, με επιμονή, με υπομονή. Μόνο έτσι καταφέρνεις τελικά να αποκτήσεις αυτό το κορμί και στη συνέχεια έτσι το διατηρείς κιόλας, γιατί αυτό είναι ένας τρόπος ζωής. Και αυτό είναι που προσπαθούμε εμείς να μεταδώσουμε σε εσάς μέσα από αυτή την εκπομπή, το Fit Me by Fila, ότι είναι ένας τρόπος ζωής. Δεν είναι ότι το κάνεις για λίγο, το κάνεις ένα μήνα πριν το καλοκαίρι για να βγεις στην παραλία. Όχι, είναι τρόπος ζωής, είναι νοοτροπία, είναι mindset. Είναι ένας τρόπος να προσέχεις τον εαυτό σου και να βελτιώνεσαι και να διατηρήσει υγιής και όμορφος. Πρώτα υγιής, μετά όμορφος. Αυτά, παιδιά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα σας αποχαιρετήσω για Σαββατοκύριακο. Έχω κουραστεί λίγο σήμερα, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον επειδή πεινάω. Πεινάω και θα πάω να φάω ψαρόσουπα. Στεγνά, όμορφα, διαιτητικά. Εύχομαι και εσείς να φάτε κάτι όμορφο, ζεστούλι, γιατί έχει και τα κρύα του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας από Δευτέρα, εμείς, παιδιά. Σας εύχομαι να έχετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να κάνετε πράγματα που σας ευχαριστούν, που σας γεμίζουν. Να πάτε και τη βολτούλα σας, τώρα μετά τις γιορτές, το έχουμε λίγο ανάγκη. Πρώτη εβδομάδα δουλειάς. Να κάνετε λοιπόν πράγματα που σας ευχαριστούν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, 1 η ώρα εδώ στο MAD TV. Θα είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Ρέσο από Δευτέρα. Φιλάκια πολλά από εμένα και καλό Σαββατοκύριακο.